είχε, η δημοσκόπηση σε περιφερειακό κανάλι σας έφερε πολύ υψηλά δεδομένα, περισσότερα και από τις εκλογές. Για πείτε μας, τι σημαίνει αυτό. Για μας δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει δουλειά, συνεχείς παρεμβάσεις σε αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο. Ήδη το καινούριο Δημαρχείο ετοιμάζεται, ήδη βγαίνει στη δημοκρασία αυτές τις μέρες. Οι αναπλάσεις προχωράνε. Το κολυμπητήριο είναι σε εργασία κανονική. Ο κόσμος πηγαίνει και το βλέπει, το επισκέπτεται. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη εκείνο το οποίο είχαμε πει στην αρχή το 2010, ότι εμείς θέλαμε έναν άλλο κόσμο και πάμε να τον φτιάξουμε όλοι μαζί. Αυτό που τόσα χρόνια μας στέρισαν, εκείνοι οι οποίοι ηγήθηκαν του τόπου και δημιούργησαν αυτά που δημιούργησαν. Ξέρετε, πολλές φορές η αλαζονία σκοτώνει, ο εγωισμός διαλύει. Με σκυμμένο το κεφάλι κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό είπα και σε όλους τους συνεργάτες μου. Δεν υπάρχει εδώ, τα ποσοστά αυτά είναι ποσοστά τα οποία πραγματικά είναι συγκινητικά. Η αγάπη του λαού είναι υπερβολική. Εκείνο το οποίο όμως κρατάω είναι ότι εμείς δεν αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές για την καρέκλα και ποτέ δεν αγωνιστήκαμε για την καρέκλα. Αγωνιστήκαμε γιατί είμαστε δημότες αυτού του Δήμου, αγαπάμε αυτόν τον τόπο, τον αγαπάμε υπερβολικά και ο σκοπός μας και ο στόχος μας είναι να κάνουμε πράγματα για να τον αναδείξουμε περισσότερο. Και αυτή τη στιγμή, αν πάτε στην πλατεία, την κεντρική πλατεία του Άργους, θα δείτε ότι αρχίζουμε να βγάζουμε την ιστορία μας, η οποία είναι μεγάλη, η οποία έρχεται από πάρα πολύ παλιά και ενώ έρχονται χιλιάδες άνθρωποι στις Μυκήνες, κατακλείζονται οι Μυκήνες το καλοκαίρι, το Άργος με όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί στο παρελθόν δεν είχε καμία επισκεψιμότητα. Να σκεφτείτε ότι το μουσείο αυτό που ήταν στο Άργος, στην αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, στην αιώνια πόλη θα έλεγα εγώ, γιατί αιώνια πόλη θεωρείται η Ρώμη και ακούγεται, αλλά η Ρώμη, και δεν μιλάω για το εύρος μιας πόλης, μιλάω για την ιστορία. Έτσι, αυτή έχει πολύ πιο μικρή ιστορία από το Άργος. Το Άργος λοιπόν στο μουσείο του είχε 1000 επισκέπτες το χρόνο. Όταν στις Μυκήνες, δεν ξέρω, κάποιες φορές μπορεί να άγγιξαν και κοντά το 1 εκατομμύριο. Σκοπός μας είναι να φέρουμε κόσμο μέσα στην πόλη. Και αυτό θα το κάνουμε πράξη. Αφού τελειώσαμε με την κεντρική ανάπλαση 50 στρέμματα του κέντρου του Άργους, που έχει αλλάξει ο τόπος μας, προσπαθούμε λοιπόν να βγάλουμε την ιστορία. Ήδη τώρα σε λίγο καιρό θα τοποθετηθεί μετά τις γιορτές το μεγάλο άγαλμα, το άγαλμα του Λύση του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν Αργίος και το ξέρουν όλοι, από Αργίους γονείς. Ναι, μεν γεννήθηκε στη Θήβα, αλλά ήρθε εδώ με τους γονείς του και τους άθλους του τους έκανε όλους εδώ. Από εδώ ξεκινούσε. Αυτό λοιπόν το μπραντ το ισχυρό έρχεται στην κεντρική πλατεία, ένα άγαλμα το οποίο επιμελήθηκε σε συνεργασία, επιμεληθήκαμε σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και δίνει την πραγματικό το στίγμα του με το άγαλμα του Λύσιπου, 3,18 ύψος, 3,20, τεράστιο άγαλμα, βρίσκεται στο μουσείο της Νάπολης αυτό, το πρωτότυπο. Αυτό είναι ένα αντίγραφο του μουσείου, από το μουσείο αυτό. Και προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε τα κίνητρα για να έρθει κόσμος. Αυτά βλέπει ο κόσμος και γι' αυτό μας δίνει την αγάπη του μέσω των δημοσκοπήσεων. Δεν σκοπεύουμε να σταματήσουμε. Δεν είναι ένας αγώνας ο οποίος γίνεται μια μέρα ή δύο μέρες. Εμείς δουλεύουμε 10 χρόνια συνέχεια. Σε λίγες μέρες τελειώνει και το σχέδιο του Νοτιού Τμήματος. Μας έχει δηλώσει η κτηματική υπηρεσία, το κτηματολόγιο δηλαδή, ότι θα το ολοκληρώσει πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό το πράγμα είχε ξεκινήσει από το 1983. Είχε μπλέξει τόσο πολύ που δεν μπορούσε κανένας να χτίσει σε αυτή την πόλη που ενώ στο κέντρο της πραγματικά και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι άριστες, τα αρχαία από κάτω εμπόδιζαν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο νότιο τμήμα ανοίγουν πάρα πολλά οικόπεδα και νομίζω ότι ο οικισμός ο οποίος θα δημιουργηθεί και η οικιστική διάθεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγω της ανάκαμψης οικονομίας, από ό,τι βλέπουμε δηλαδή, έχει ξεκινήσει η οικοδομή, νομίζω ότι το Άργος θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και θα πάρει τη θέση εκείνη που πρέπει. Είμαστε η μεγαλύτερη πόλη του νομού, θέλουμε να διατηρήσουμε να είμαστε πρώτοι,
Και όπως λέω και τώρα και μου δίνεται η ευκαιρία, προσέξτε στην απογραφή. Να απογραφείτε όλοι, να μπείτε όλοι στη διαδικασία, διότι το κράτος χρήματα στέλνει βάσει του πληθυσμού και της έκτασης. Άρα το ένα στοιχείο είναι ο πληθυσμός. Αν θέλετε λοιπόν να έχουμε αυτά που πρέπει να έχουμε και αυτά που είναι αυτονόητα για μια πόλη, για ένα Δήμο, να απογραφείτε όλοι στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εσείς που ανήκετε στο Δήμο Άργους Μυκηνών, για να έχουμε καλύτερες συνθήκες από τα χρηματοδοτικά πακέτα που θα έρθουν, τα οποία επιστρέφουν για την ανταποδοτικά. Ευχαριστώ τον κόσμο για άλλη μια φορά. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Βαδίζουμε τον ίδιο δρόμο. Έχουμε το ίδιο όραμα. Σκοπός και στόχος μας είναι ο Δήμος Άργους Μυκηνών να είναι πάντα στις πρώτες θέσεις. Πρωταγωνιστής, γιατί έρχεται από πολύ παλιά και πρέπει να πάει πολύ μακριά.